που ο κόσμος καίγεται. Την ώρα που η κοινωνία θυμίζει καζάνι που βράζει. Σε έναν διάδρομο της Ελληνικής Βουλής συμβαίνουν ανεξήγητα φαινόμενα. Ένας πρώην υπουργός, ένας αρχηγός κόμματος και ένα ζευγάρι παππούδια. Άκουσα ότι ο Μεϊμαράκης έπιασε τα παππούδια του όταν το χαιρέτησε ο Καρατζαφέρης. Ο Βαγγέλης δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Τα παππούδια της οργής. Τι συνέβη τελικά όταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης συνάντησε τον Γιώργο Καρατζαφέρη? Εγώ ξέρω αν έπιασε τα παππούδια του ο Μεϊμαράκης, αλλά δεν θα σου πω. Λόγια! Θα κάνει κακό στο κόμμα. Τα έπιασε! Το χέρι του κινήθηκε προς τη βουβονική του χώρα, αλλά μέχρι εκεί μπορώ να σου πω. Τίποτα άλλο. Θα πεθάνεις! Τα έπιασε όντως? Μήπως τα έξισε, μήπως τα έσχιαξε γιατί τον ενοχλούσαν? Η παπαρολογική ανάλυση το δείχνει καθαρά. Τα έπιασε και τα τραβολογούσε για καμιά δεκαριά δευτερόλεπτα. Φώναξε τον Καρατζαφέρη για κατάθεση. Κι αν τα έπιασε, πώς τα έπιασε? Με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια? Μήπως παράλληλα με το πιάσιμο έκανε και την κραυγή του Μάικλ Τζάκσον? Άκουσα κι εγώ ότι ο Βαγγέλης έπιασε τα παππούδια του. Αν έκανε και την κραυγή μου θα του κάνω μήνυση. Τα παππούδια της οργής. Έπιασε τα παππούδια του σε αυτόν τον διάδρομο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ένα θρίλερ με φόντο τους διαδρόμους της Ελληνικής Βουλής. Μόλτερ, κι εγώ τον είδα να ταξίνει. Φτάνει πια με τα παππούδια του Μεϊμαράκη. Τα παππούδια της οργής. Όλη η αλήθεια, χωρίς παπαριές, στους κινηματογράφους.